Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Με πολύ καλέ καιρικέ συνθήκε, θα κυλήσει το σύνολο τη εβδομάδα στη χώρα μα. Έτσι λοιπόν, όπω μπορούμε να δούμε και στον χάρτη των βροχοπτώσεων, ένα κύμα βροχών και τοπικών καταιγίδων απασχολεί κυρίω, θα λέγαμε, τμήματα τη Μαύρη Θάλασσα. Είναι στην ουσία ένα βαρομετρικό χαμηλό, μία διαταραχή, η οποία από τα Βόρεια Βαλκάνια κινείται πιο ανατολικά, έχει φτάσει μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα και τα νοτιότερα τμήματα αυτή θα απασχολήσουν σήμερα κυρίως τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Στον αντίποδα βέβαια όσο πιο δυτικά πηγαίνουμε όπως βλέπετε χαρακτηριστικά και με τους χρωματισμούς κυρίως προς την περιοχή της Ισπανίας, προς την Πορτογαλία αλλά και την Αγγλία νέα βαρομετρικά χαμηλά δίνουν εκεί ισχυρές βροχές σε καταγίδες. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Όπως βλέπετε στους δέκτες σας για σήμερα Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου η μέρα ξεκινά με τοπικέ συνευχέ προ τα ανατολικά και βόρεια, δηλαδή προ την περιοχή τη Ανατολική Θεσσαλία, προ τι ποράδε της βορειοανατολική στερεά, την κεντρική και βόρεια έβεια, την χαλκιδική, αλλά γενικότερα το δυτικό και βόρειο γύρω. Σε αυτέ εκεί τι περιοχέ συναντάμε κατά τόπου συνευχέ, οι οποίε θα συνοδεύονται μέχρι και το απόγευμα από λίγε πρόσχερε Τοπικέ βροχέ. Καθώ βέβαια αυτό το σύστημα θα μετακινείται πιο νότια, θα ξεκινήσει και η βελτίωση του καιρού από βορρά προ νότο για να επιδεινωθεί ο καιρό προ την Ανατολική Πελοπόννησο και τη Βόρεια Κρήτη προ το απόγευμα. Χωρί όμω και εκεί αξιόλογα φαινόμενα, στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια. Βορειάδε, οι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο, με τοπικά πολύ ισχυρέ εντάσει, ιδιαίτερα στα πιο βόρεια τμήματα του Αιγαίου μα, θα αρχίσουν να υποχωρούν από το απόγευμα και στη συνέχεια με τον υδράργυρο σε μια έτσι μικρή πτώση να μην ξεπερνά τους 30 με 33 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Πάμε να δούμε και για τον νομό Αττικής. Για σήμερα Δευτέρα να μένουμε τοπικές συνευχές. Κυρίω στα Ανατολικά και Βόρεια, δεν αποκλείεται προ τα Βορειοανατολικά να συναντήσουμε και λίγε πρόσχερε Τοπικέ βροχοπτώσει, βορειάδε και εδώ οι άνεμοι. Ιδιαίτερα προ το απόγευμα θα ενισχυθούν κυρίω στο ανατολικά, θα φτάνουν και τα έξι μποφόρ με τη θερμοκρασία σε μια μικρή τόση, Δεν θα ξεπεράσει σήμερα του 30 με 32 βαθμού. Πάμε τώρα και λίγο πιο βόρεια για την περιοχή τη Θεσσαλονίκη. Και εδώ δεν αποκλείεται μέχρι και νωρί το απόγευμα να δούμε κάποιε πρόσκαιρε βροχέ, κυρίω στο ανατολικά και νότια τμήματα. Θα υπάρχουν όμω και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια όσο πιο δυτικά και βόρεια. Μετατοπιζόμαστε σε ό,τι αφορά τον ομό Θεσσαλονίκη. Ο ισχυρό βαρδάρη θα αρχίσει να υποχωρεί από το απόγευμα και στη συνέχεια, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά αργά το μεσημέρι στο εσωτερικό τη πόλη, ακόμη και του 29 βαθμού Κελσίου. Πάμε τώρα να δούμε την εξέλιξη για αύριο, Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου. Δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Κάποιε τοπικέ βροχέ ίσω κάνουν την εμφάνισή του στο εσωτερικό τη Πελοπονίσου, δηλαδή σε ορεινέ και ημιορεινέ περιοχέ. Εκεί που θα πρέπει να δώσουμε προσοχή είναι κυρίω στι βορειάδε, στο νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγείο, θα φτάνουν και τα 7 ποφόρ. Να κλείσουμε τώρα με τον τελευταίο μα χάρτη. Την Τετάρτη πλέον καθαρίζει ο χάρτη. Όπω βλέπετε, χαρακτηριστικά θα έχουμε απουσία χρωματισμών. Σημαίνει πολύ καλό ο καιρό. Υποχωρεί σιγά-σιγά και ο βορειά, για να το πούμε καλύτερα, Περιορίζει τη δράση του στο πιο νότιο κομμάτι του Αιγαίου μα, με τη θερμοκρασια δηλαδή δειλά-δειλά να αρχίσει να ανεβαίνει από Πέμπτη και μέχρι και την Κυριακή. Θα βλέπουμε σιγά-σιγά τον υδράργυρο κοντά στου 38 με 40 βαθμού. Έρχεται έτσι ένα ιδιαίτερα θερμό Σαββατοκύριακο, όπω δείχνουν και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.